Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα αγαπημένα που ξεχώρισα για το μήνα Ιανουάριο. Πολλά από αυτά τα έχω πριν τον Ιανουάριο. Εξακολουθούσα να είναι αγαπημένα, απλά δεν είχα κάνει βίντεο εδώ και καιρό με αγαπημένα, οπότε θα τα δείτε σήμερα. Θέλω να σας πω ότι έχω συγκεντρώσει τα top προϊόντα. Έχω και άλλα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα μπορούσα αν ήταν να τις εγκαταλέξω τα αγαπημένα μου. Απλά θα έβγαινε το βίντεο τεράστιο και δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Οπότε τα κράτησα να τα τεστάρω λίγο ακόμη και μάλλον θα τα δούμε στον επόμενο μήνα. Ας αφήσουμε αυτά προς το παρόν στην άκρη και πάμε να δούμε τι σας έχω για αυτό το μήνα. Τι αγάπησα, τι χρησιμοποιώ και τι μου αρέσει πάρα πολύ. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Ξεκινάω με μη καλλυντικά, θα ξεκινήσω με προϊόντα περιποίησης, θα ξεκινήσω με κάτι για τα μαλλιά και στη συνέχεια θα περάσω στα καλλυντικά. Οπότε όσοι δεν ενδιαφέρεστε για αυτά τα προϊόντα, σας αφήνω από κάτω τα λεπτά που θα βρείτε που ξεκινάνε τα προϊόντα καλλυντικών. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μαλλιά, θα σας δείξω ένα προϊόν το οποίο από τη στιγμή που το έχω πάρει έχω δει τεράστια αλλαγή στα μαλλιά μου. Όχι σε θέμα ποιότητας, όχι δεν είναι τέτοιο προϊόν, είναι ένα silver saguan, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αν δεν είσαι ξανθιά, αν δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα με την κιτρινίλα, πραγματικά πάνε λίγο δευτερόλεπτα παραπέρα, γιατί αυτό το σημείο ακριβώς δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου. Αναφέρομαι στο Echoes Line, το Silver Shampoo, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Εγώ το αγόρασα από το κομμωτήριό μου, αλλά είναι διαθέσιμο γενικά σε πολλά online ελληνικά καταστήματα. Θα σας έχω εννοείται link από κάτω να το βρείτε. Ό,τι και να πω για αυτό το προϊόν, πιστεύω ότι θα είναι λίγο. Δεν έχω ματαδεί καλύτερο προϊόν για να εξουδετερώσει την κιτρινίλα και δεν σου κάνω πλάκα. Το συγκεκριμένο έχει πρωτεΐνες μεταξιού και κάνει λίγο τα μαλλιά να φαίνονται πιο λαμπερά. Οπότε δεν είναι από αυτά τα σαμπόν τα οποία ξηραίνουν το μαλλί. Συνήθως αυτά τα σαμπόν έχουν μια τάση να ξηραίνουν το μαλάκι. Τα αφήνει πολύ ενυδατωμένα, είναι σαν να έχει κοντίσιονερ μέσα ενώ δεν έχει. Εννοείται πως βάζω μάσκα μετά, αλλά όπως και να έχει από μόνο του δεν ξηραίνει τα μαλλιά μου. Το αγαπώ πραγματικά. Όσες χρειάζεστε ένα σαμπόν το οποίο να σας πάρει την κιτρινίλα, αυτό το αντισθητικό που βγάζει δυστυχώς το τεκαπάς και πάρα πολλές βαφές του εμπορίου, είστε εδώ πέρα, παιδιά, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Περνάω σε δύο προϊόντα από Elix, τα οποία τα χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχω να πω τα καλύτερα. Το πρώτο που θα αναφέρω είναι το Face Scrub, είναι σε αυτή τη συσκευασία. Είναι μια κρέμα απολέπησης για βαθύ καθαρισμό και όταν λέει βαθύ καθαρισμό το εννοεί. Έχει μικρόκοκκους οι οποίοι δεν αστειεύονται. Είναι πάρα πολύ δραστικό πάνω στην επιδερμίδα. Νιώθω ότι κάνει ένα πραγματικά πολύ βαθύ scrub. Δεν είναι για καθημερινή χρήση, τουλάχιστον όχι σε ξηρές επιδερμίδες όπως είναι η δική μου. Θεωρώ ότι maximum η χρήση του πρέπει να είναι δύο φορές την εβδομάδα. Η μυρωδιά του είναι απίστευτη, μου μυρίζει φαρμακευτικό προϊόν. Αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη μυρωδιά. Η αίσθηση που μου αφήνει είναι ότι καθαρίζει το πρόσωπό μου και μάλιστα το απολυμμένη κιόλας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με διαφορετικό τρόπο. Τη συγκαταλέγω στα καλύτερα scrub που έχω δοκιμάσει προς το παρόν για το πρόσωπο και είναι και ελληνικό προϊόν, οπότε ακόμη καλύτερα. Θα δείξω στη συνέχεια και το Elix Face Cleansing 3-1. Το έχω ξαναδείξει στο κανάλι, νομίζω σε ένα βίντεο και 30 βαθμοί, δεν είμαι σίγουρη. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν το έχω καταλιώσει. Το χρησιμοποιώ σε δίσκους μακιγιάς σε στιγμές που θέλω είτε να ξεβαφτώ, είτε να τονώσω την επιδερμίδα μου, είτε για να βγάλω από το πρόσωπό μου τους τελευταίους ρήπους. Ό,τι έχω δοκιμάσει γενικά σε νεράκι κτλ. Μπορώ να πω ότι διαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, γιατί έχει ένα καλό ότι δεν μου τσούζει τα μάτια. Γενικά έχει κάποια χαρακτηριστικά που είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία τέλος πάντων από κάποια άλλα λείπουν. Γενικά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό βήμα στη ρουτίνα μας να έχουμε ένα τέτοιο τύπου νεράκι το οποίο να έχει καταπραεντικές ιδιότητες, ενυδατικές ιδιότητες και καθαριστικές ιδιότητες, ούτως ώστε να ολοκληρώνεις λίγο τη ρουτίνα της περιποίησής σου με πιο σωστό τρόπο πριν περάσεις στο μακιγιάζο ή πριν περάσεις γενικά στις κρέμες σου για να ολοκληρώσεις την περιποίησή σου. Και τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω, το οποίο είναι και το πιο ακριβό που θα δείτε γενικά νομίζω στο κανάλι, όπως και να έχει, είναι από Helena Natura και είναι το Rejuvenating Elixir, το οποίο είναι ένα προϊόν πραγματικά θαυματουργό. Το χρησιμοποιείς είτε πρωί είτε βράδυ, κυρίως καλύτερα βράδυ, μετά την εφαρμογή όλων των κρεμών σου, είτε θέλεις να είναι ενυδατική είτε αντιγυρατική. Μπορώ να πω ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση που υπάρχει στο πρόσωπό μου όσον αφορά τη ξηρότητα κτλ. Θεωρώ ότι είναι από τα λαδάκια τα οποία αξίζει να επενδύσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ και θα το ξαναπάρω σίγουρα όταν μου τελειώσει, αν και θα το τρενάρω όσο περισσότερο μπορώ. Είναι απίστευτο προϊόν, το δέρμα μου πραγματικά με ευγνωμονεί για αυτή την αγορά μου. Θα περάσω τώρα στα καλλυντικά, έχω να σας δείξω αρκετά πραγματάκια, θα τα πάρω με τη σειρά που τα χρησιμοποιώ γιατί έτσι ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως. Οπότε ξεκινάω με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι το Freedom Pro Studio Priming Water. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, είναι ουσιαστικά ένα σπρέι το οποίο έχει μέσα τα πρώτα δύο συστατικά που βλέπω, είναι το Aqua και το Glycerin.
Οπότε καταλαβαίνετε κατευθείαν ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν άμα θέλεις να έχεις αυτή την λάμψη πριν περάσεις στην εφαρμογή foundation και ό,τι θέλεις να βάλεις από πάνω. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη μου αγορά, δεν χρειάστηκε παρά 3-4 φορές που το δοκίμασα, δηλαδή τις τελευταίες 3-4 φορές που έχω βαφτεί, έχω χρησιμοποιήσει αυτό ως primer και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα το αγαπήσεις άμα σου αρέσουν γενικά τα spray για αυτές τις φιλοσοφίες, δηλαδή τύπου Ροδόνερο, τύπου το Μάριο Μπαντέσκου, τύπου οτιδήποτε έχει να κάνει γενικά με αναζωογόνηση του προσώπου, πιστεύω ότι θα το αγαπήσεις. Έχει μια ωραία λάμψη, έχει μια ελαφρώς κολλώδη υφή, ούτως ώστε με το που βάζουμε εδώ πάνω το foundation έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μίξη, μια πολύ ωραία ανάμιξη, η οποία μου κάνει το foundation να στέκεται πολύ πολύ πιο ωραία και πολύ πιο στη δική μου προτίμηση, δηλαδή να μην είναι εντελώς ματ σαν χαρτί, αλλά να έχει λίγο μια λάμψη η οποία φαίνεται ότι βγαίνει από μέσα και δεν είναι από το foundation αυτό καθ' αυτό. Και περνάμε σε foundation. Νούμερο 1 ερώτηση που παίρνω τουλάχιστον στο Instagram είναι πες μου ένα καλό foundation. Δυστυχώς είναι μια ερώτηση η οποία είναι παγίδα, διότι δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Όπως και για τα περισσότερα βασικά μπορεί να σας δείξω, όχι μόνο εγώ αλλά όλοι. Όπως και να έχει, εγώ θα σας δείξω τα δύο υπέρ αγαπημένα μου, τα οποία χρησιμοποιώ το τελευταίο δίμηνο συστηματικά και αναλυπώς, με μια περισσότερη προτίμηση στο πρώτο που θα σας δείξω, το οποίο είναι το Face Fantasy από την W7. Σας έχω πρίξει κυριολεκτικά, ειδικά στο Instagram, να σας το αναφέρω. Είναι ένα προϊόν το οποίο για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στη μούρη μου και η μούρη μου λέει ευχαριστώ. Είναι ένα foundation το οποίο είναι πραγματικά πολύ οικονομικό, έχει matte φινίρισμα, αλλά δεν είναι αυτό το φινίρισμα το οποίο θα κοιταχτείς στον καθρέφτη και θα πεις Χριστέ μου, είμαι παστωμένη. Σε καμία περίπτωση. Έχει μια πολύ ωραία εμφάνιση, στο δικό μου το πρόσωπο τουλάχιστον. Πάντα μα πάντα χρησιμοποιώ ένα ενυδατικό primer από κάτω. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, διότι άμα το χρησιμοποιήσεις με ένα matte primer, ίσως σου κάνει αυτό το cake αποτέλεσμα που δεν είναι τόσο επιθυμητό. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω, το υποθέτω όμως. Εγώ το χρησιμοποιώ μόνο λοιπόν με ενυδατικό primer, κάνει τρομερή δουλειά, είναι σούπερ καλυπτικό. Έχω μείνει πραγματικά πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Πρέπει. Ολοκληρώναμε foundation περνώντας από L'Oréal στο True Match. Είναι και αυτό σχετικά πρόσφατη μου αγορά, νομίζω πριν από κάνα μήνα. Το έχω δοκιμάσει αρκετές φορές. Το φινίρισμά του δεν είναι ούτε matte, αλλά δεν είναι ούτε ενυδατικό. Έχει, θα έλεγα, μία satin εμφάνιση στο πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι είναι μέτρια κάλυψη. Χτίζεται όμως, πράγμα πάρα πολύ θετικό. Είναι το foundation το οποίο το χρησιμοποιώ όταν θέλω να κάνω ένα έτσι λίγο πιο απαλό μακιγιάζ, λίγο πιο καθημερινό. Δεν θέλω να βαρύνω πολύ το πρόσωπό μου. Όπως καλή ώρα σήμερα, είναι το foundation που έχω βάλει τώρα. Προφανώς και δεν θα είστε σε θέση να καταλάβετε αυτό καθ' αυτό τι foundation είναι, γιατί έχω βάλει από πάνω πούδρα, έχω βάλει highlighter κτλ. Ίσως μια εικόνα για το πώς φαίνεται το πρόσωπο κατά προσέγγιση κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο προϊόν. Και ένα πολύ φυσικό φινίρισμα στο πρόσωπο, πάρα πολύ θετικό. Μερικές φορές δεν θέλουμε ούτε να είμαστε πολύ ματ, ούτε πολύ ενυδατικές, είναι κάπως ενδιάμεσο. Συνεχίζω με concealer, είναι ο νικητής της χρονιάς. Είναι ο νικητής του αιώνα, είναι ο νικητής της χιλιετίας. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει κάτω από τα μάτια και σε κάλυψη και σε φωτεινότητα αλλά και σε αποτέλεσμα μείωσης των λεπτών γραμμών. Ναι, ναι. Λοιπόν, αναφέρομαι στο Revolution Concealer Define. Δεν το βρίσκεις προς το παρόν στην Ελλάδα, μόνο στο Tam Beauty, το οποίο είναι αγγλικό site. Ελπίζω πως σύντομα θα το φέρουν και στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο προϊόν. Οι απόψεις για το συγκεκριμένο προϊόν είναι πάρα πολύ διαφορούμενες. Οι πιο πολλές τείνουν να λένε ότι είναι καλό προϊόν. Υπάρχουν όμως και μερικές οι οποίες το έχουν βγάλει το προϊόν fail. Δέχομαι και τις δύο τις απόψεις, διότι προφανώς και δεν έχουμε όλες τις ίδιες ανάγκες. Εμένα προσωπικά με έχει καταβολέψει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο κοστίζει 5 ευρώ. Προφανώς όμως και έχει αρνητικά, και έχει δύο. Εμένα τουλάχιστον αυτά με ενοχλούν. Το πρώτο αρνητικό είναι ότι πρέπει να το δουλεύεις πολύ πολύ γρήγορα, γιατί έχει την τάση να στεγνώνει. Οπότε τι κάνω εγώ προσωπικά, προτιμώ να κάνω πρώτα την εφαρμογή στο ένα μάτι, να κάνω blending και μετά να περάσω στο υπόλοιπο πρόσωπο, υπόλοιπο μάτι και όπου θέλω γενικά να το βάλω. Το έχω πάρα πολύ λίγο καιρό, με έχει εκνευρίσει το γεγονός ότι τελειώνει τόσο γρήγορα, από την άλλη όμως μπορεί να είναι και δικό μου φταίξιμο. Μέσα στο site αναφέρει ότι χρειάζεται ένα tap-tap να κάνεις και μετά να το απλώσεις. Εγώ τι tap-tap κάνω εδώ πέρα, μου τζουρώνομαι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι από κάτω αψεγάδιαστο, το τραβάω και μέχρι κάτω κτλ. Οπότε εν μένει μπορεί να φταίω εγώ, γιατί χρησιμοποιώ ίσως παραπάνω ποσότητα πόσο πρέπει. Όπως και να έχει, δεν πρόκειται ποτέ με ποτέ να σταματήσω να το αγοράζω. Ήδη είναι στο δρόμο δύο ακόμη τέτοια, τα οποία τα παραγγείλω από το TAM και τα περιμένω, γιατί αυτό λίγα τα χρονάκια του. Περνάω σε πούδρες σεταρίσματος. Θα σας δείξω πάρα πολύ σύντομα τη μακράν αγαπημένη μου πούδρα σεταρίσματος. Ό,τι με ρωτήσετε γενικά για πούδρα σεταρίσματος, θα σας προτείνω αυτή. Είναι από Golden Rose, λέγεται Long Wear Finishing Powder και είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να βρεις σε Drugstore Finishing Powder.
δεν σου κάνω πλάκα, είναι αψεγάδιαστη. Έχει πάρα πολύ ωραίο βελούδινο φινίρισμα, δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, κάνει απίστευτο σετάρισμα στο οπουδήποτε το χρησιμοποιείς, όχι μόνο κάτω από τα μάτια, και δεν έχει flashback. Οπότε συνδυάζει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, την αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ. Θα περάσω όμως σε μια δεύτερη πούδρα, η οποία είναι η πιο προσφατή μου αγορά. Είναι από την W7 και ονομάζεται Set It Up. Δεν έχω τις αντίστοιχες παλιότερες της για να σας συγκρίνω. Ξέρω όμως ότι αυτή μου έκανε επίσης μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι τόσο βελούδινη όσο της Golden Rose. Έχει όμως πραγματικά πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Επίσης αφήνει έτσι ένα ωραίο μεταξένιο αποτέλεσμα κάτω από τα μάτια. Θέλω να πω όμως ότι είναι λίγο πιο σκληρή από αυτή της Golden Rose. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και με βλέπω δηλαδή να την αναζητώ συχνά να την πάρω για να την χρησιμοποιήσω. Οπότε είναι αγαπημένη μου όντως. Και επίσης έπρεπε να την βάλω στα αγαπημένα γιατί παιδιά αυτή η W7 τελευταία με εκπλήσει κάθε μέρα και περισσότερο. Οπότε ναι, τσεκάρετε την, είναι πάρα πολύ οικονομική και πιστεύω ότι θα σας κάνει πολύ καλή δουλειά. Επίσης δεν έχει flashback. Και τώρα σειρά έχουν highlighters, θα σας δείξω δύο. Το πρώτο είναι το Prismatic από την W7, ένα προϊόν το οποίο σας το έδειξα πολύ πρόσφατα ως dupe από την Alchemist παλέτα της Kat Von D. Έχει 4 πάνε τα οποία είναι χρωματιστά highlighters, ένα ροζ, ένα κίτρινο λαχανί, ένα μοβ παστέλ και ένα λίγο πιο γκρι. Να σας πω ότι καθώς τα απλώνω στο πρόσωπο, ακόμα και ξεχωριστά, δεν έχουν αυτό το αποτέλεσμα το πολύ έντονο χρωματικά, όσο ότι είναι πολύ έντονα σε λάμψη. Είναι πολύ πιο απαλή η μετάβασή τους πάνω στο πρόσωπο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα που μπορώ να σας δώσω σαν συμβουλή, εάν την έχετε ή αν σκοπεύετε να την πάρετε, είναι αυτό που κάνω εγώ, παίρνοντας ένα πινέλο, το οποίο τώρα είναι τυχαίο αυτό που έπιασα, δεν χρησιμοποιώ τέτοιο πινέλο για να κάνω το highlighter μου. Κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή αναμειγνύω όλα τα πάνω μεταξύ τους και καθώς το περνάω στο χέρι μου, ουσιαστικά το ένα χρώμα εξουδετερώνει το άλλο και δεν δημιουργείται κάποιο χρώμα. Ουσιαστικά δημιουργείται έτσι μια πιο rainbow κατάσταση πάνω στο μαγουλό μου, τέλος πάντων, με ένα πολύ ομοιόμορφο όμως τρόπο. Οπότε δεν έχουμε ούτε πολύ ροζ ούτε πολύ κίτρινο. Είναι ένας ωραίος τρόπος άμα θέλεις να την αξιοποιήσετε την παλέτα. Γράφει πάρα πολύ έντονα, πραγματικά γράφει πολύ έντονα και είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί είναι πάρα πολύ οικονομική και αν είσαι γενικά fan της λάμψης, πιστεύω ότι θα την καταχαρίσει τη συγκεκριμένη παλέτα. Θα ολοκληρώσω τα highlighters πηγαίνοντας σε αυτήν την πέμπτη παλέτα. Είναι από την NYX και είναι η Elovious Omochi. Εγώ συγκεκριμένα έχω την απόχρωση Arcade Glam και έχει μέσα τρεις super έντονες αποχρώσεις. Θα σας κάνω λίγο swatches να δείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα για λίγο πιο glimmer. Δεν υπάρχει καν αυτή η λέξη καταρχάς. Glimmer. Σήμερα όλες μου οι λάμψεις έχουν γίνει από αυτή την παλέτα. Είναι η τρίτη φορά που τη χρησιμοποιώ, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη. Είναι απλά αρκετά έντονη, ενώ δεν είμαι fan τελευταία του highlighter το οποίο αφήνει glitter, αλλά είμαι fan περισσότερο του highlighter που αφήνει ένα υγρό αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο είναι πραγματικά εκθαμβωτικό και επειδή αποφάσισα να μην κάνω έντονα τα μάτια μου σήμερα, έδεσε πάρα πολύ ωραία για τον τρόπο που είχα φανταστεί το μακιγιάζ μου. Σε γενικές γραμμές λοιπόν σας την προτείνω, μα θέλετε ένα πολύ έντονο highlighter το οποίο να έχει έτσι λίγο γκλιτεράτη εμφάνιση. Και ίσως αναρωτιέστε σε αυτό το σημείο για ποιο λόγο δεν έχω δείξει κάποια παλέτα. Ο λόγος που δεν έχω δείξει κάποια παλέτα γιατί γίνεται τις τρελής από παλέτες, τις οποίες τις δοκιμάζω, κάποιες δεν τις έχω αγγίξει καν, δεν μπορώ να μιλήσω, να σας πω ότι αυτή είναι αγαπημένη μου, αυτή είναι αγαπημένη μου, είμαι σε φάση να δοκιμάζω και αυτή, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο. Οπότε είμαι ακόμα στη φάση που δοκιμάζω τις παλέτες μου, είμαι υπέρ ευχαριστημένη σχεδόν από όλες, πάρα πολύ θετικό. Ίσως σας κάνω ένα διαφορετικό βίντεο αγαπημένων με παλέτες μόνο, γιατί πραγματικά γίνεται χαμός. Όμως έχουμε ένα νικητή σε μια παλέτα η οποία δεν είναι σκιών, αλλά είναι ρουζ. Και θα σας δείξω λοιπόν από τη Revolution, σιγά με δεν είχαμε Revolution σε αυτό το βίντεο. Συγκεκριμένα είναι η Sugar and Spice, διότι έχει κι άλλες νομίζω σε αυτή την κατηγορία την Blush. Έρχεται λοιπόν σε αυτή τη συσκευασία, ελπίζω να μην σπάσω κανένα νύχι ανοίγοντάς την, όχι ότι είναι σχετικά εύκολη. Και έχει μέσα αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα εδώ. Έχουμε 1, 2, 3, 4 ψιλοέντονα χρωματάκια για ρουζ. Έχουμε 2 τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσει σαν τα και για ζεστάματα. Και έχουμε 2 εκτυφλωτικά highlighters. Συγκεκριμένα έχουμε ένα highlighter το οποίο είναι μοβίζει και πραγματικά σε βλέπουν από τον Άρη. Και το άλλο είναι ένα highlighter το οποίο είναι ρουζ highlighter. Σε καμία περίπτωση δεν το χρησιμοποιείς αυτό εδώ πέρα το σημείο. Το χρησιμοποιείς να εδώ πέρα λίγο ρε παιδί μου για να δώσει λίγο έτσι ένα χρώμα παραπάνω. Ας το κάνω τώρα blend γιατί είμαι σαν τη χαζή. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η παλέτα, πρώτον γιατί γράφει απίστευτο, οπότε πρέπει να είσαι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτική με το πινέλο σου, να το τεινάξεις πολύ καλά πριν περάσεις στο να βάλεις το ρουζ.
Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ διότι αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια μου μιλάνε τόσο πολύ που τις προάλλες είχα κάνει ολοκληρωτικά όλο μου το μάτι χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα χρώματα. Πολύ αγαπημένη μου παλέτα, από τη στιγμή που την έχω δεν χρησιμοποιώ από καμία άλλη παλέτα ρούζ γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Γενικά με την Revolution έχω έναν έρωτα, το έχετε καταλάβει, σας την προτείνω πάρα πολύ. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποίησα περισσότερο το μήνα που διανύσαμε και αυτά χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα που σας γράφω αυτό το βίντεο. Προφανώς και οι απόψεις είναι καθαρά δικές μου, άμα κάτι δεν έχει βολέψει εσάς, θα χαρώ πάρα πολύ φυσικά να μου το πείτε, γιατί πάντα μα πάντα βοηθάει να έχουμε μια πιο γενικευμένη άποψη πάνω σε ένα θέμα. Εγώ πάντα το λέω ότι τα αγαπημένα ή τα χειρότερα, γενικά ό,τι δείχνω στο κανάλι, είναι καθαρά με το τι έχει βολέψει ή τι δεν έχει βολέψει εμένα. Εννοείται πως θέλω να μου πείτε κι εσείς, αν έχετε ξεχωρίσει κάποιο προϊόν το τελευταίο μήνα, ποιο είναι αυτό, τι σας άρεσε περισσότερο. Θα χαρώ φυσικά να τα πούμε κάτω στα σχόλια, όπως κάθε φορά εξάλλου. Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Ελπίζω μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Και φιλάκια πολλά!